Όλο ένα και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων αντιμετωπίζει πρόβλημα στέγασης στην Πολωνία, καθώς τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί. Ο υψηλός πληθωρισμός και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν οξύνει σημαντικά την κρίση, με τους ανθρώπους να βρίσκονται σε απόγνωση και να προσπαθούν να βρουν λύση μέσω ενώσεων για τα δικαιώματα ενοικιαστών. Πολλά από τα διαμερίσματα που είναι διαθέσιμα για ενοικίαση έχουν τιμή που ξεπερνάει το μηνιαίο μισθό των ενοικιαστών. Συνεπώς, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να θρέψουν την οικογένειά τους και συγχρόνως να πληρώνουν και το ενίκιο. Σε μια φυσιολογική κατάσταση, η κυβέρνηση θα έπρεπε να παρέμβει και να προσφέρει κοινωνική στέγαση. Όμως, πολλοί από τους ενοικιαστές δεν δικαιούνται τέτοια βοήθεια και συγχρόνως δεν έχουν τα χρήματα για να νοικιάσουν σπίτι στην αγορά. Ένας από τους ανθρώπους που βοηθάει η Ένωση είναι η Ιβώνα, που κατέλαβε ένα άδειο διαμέρισμα με τον σύντροφό της και τα τρία της παιδιά. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες μας είπαν να φύγουμε γιατί έπαιρναν διαζύγιο και θα πουλούσαν το σπίτι. Εμείς ξεκινήσαμε να ψάχνουμε σπίτι να νοικιάσουμε, αλλά οι τιμές ανέβηκαν τόσο πολύ που δεν μας έφταναν τα χρήματα. Επίσης, πολλοί δεν θέλουν να νοικιάζουν σπίτια σε οικογένειες με παιδιά. Έτσι ήρθα σε επαφή με ένα άτομο και αποφάσισα να μπούμε στο άδειο διαμέρισμα γιατί δεν είχαμε άλλη λύση. Είτε θα μέναμε στο δρόμο με τα παιδιά, ή θα κάναμε κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια νομική διαδικασία. Υπάρχει υπόθεση έξωση στο δικαστήριο. Ελπίζω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να μείνουμε σε αυτό το διαμέρισμα. Σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 100 διαμερίσματα στη Βαρσοβία τα οποία καταπατούν άνθρωποι που δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει ότι οι υψηλές τιμές στέγαση σχετίζονται με τη γενικότερη άνοδο των τιμών. Λέει επίσης ότι ετοιμάζεται πρόγραμμα βοήθειας όπως ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια. Έχοντας μέσο όρο πληθωρισμού το 2022 στο 14%, είναι δύσκολο οι ίδιοι παράγοντες να μην επηρεάζουν όλο το καλάθι του πληθωρισμού και συνεπώς και τις τιμές στα ακίνητα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να καθυστερήσουμε τις αυξήσεις. Κάναμε ένα τεράστιο βήμα χτίζοντας 237.000 σπίτια πέρσι, αριθμός ρεκόρ για την Πολωνία. Άρα με τέτοια προσφορά λογικά οι τιμές θα σταθεροποιηθούν. Πάνω απ' όλα όμως, η εισρωή εργατών από την Ουκρανία και οι τιμές στην ενέργεια έχουν συντελέσει στο να διατηρηθεί αυτή η τάση υψηλών και αυξανόμενων τιμών. Η άνοδο των τιμών όχι μόνο στην αγορά ακινήτων αλλά και σε τρόφιμα και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης σπάνια συνοδεύεται με αύξηση μισθών στην Πολωνία. Μετά από μήνες, αυτή την κατάσταση όλο ένα και περισσότεροι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Magdalena Podobnik for Euronews from Warsaw.